Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Κατερίνες, αν έχουμε κάποια Κατερίνα να σηκώσει το χέρι για να τις ευχηθούμε προσωπικά. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται τα best seller τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει ή έχει κάνει ένα μεγάλο μέρος του αναγνωστικού κοινού να είναι πολύ φιλίποπτο απέναντι στα βιβλία που μπαίνουν στις λίστες των λεγόμενων ευπόλυτων, θεωρώντας ότι είναι κατασκευασμένα από το εκδοτικό marketing, από το marketing των εκδοτικών οίκων, σε αγαστή συνεργασία με τους συνεργαζόμενους δημοσιογράφους των ΜΜΕ. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπου μπαίνουν στα ευπόλυτα βιβλία που είναι αναντήρητο ότι είναι άλλου τύπου βιβλία, ότι δεν γράφτηκαν προσαρμοσμένα στις αναγνωστικές προσδοκίες ενός ευρύτερου κοινού, αλλά αγκαλιάστηκαν από ένα ευρύτερο κοινό, και είμαστε σήμερα εδώ για την περίπτωση ενός βιβλίου το οποίο ευτύχησε να έχει διπλή υποδοχή και αποδοχή, τόσο από ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, δεν είναι τυχαίο ότι είναι υποψήφιο για τα βραβεία αναγνωστών του ΕΚΕΒΗ. Ευτύχησε όμως από την άλλη τη μεριά να έχει την αποδοχή της κριτικής. Αυτή η σύμπτωση, το να συμπέσουν αυτές οι δύο εκτιμήσεις, δεν είναι κάτι συνηθισμένο, ούτε αυτονόητο. Συνήθως υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στα γούστα του κοινού και των κριτικών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και δίνετε υπόσταση στην εκδήλωση αυτή. Μια εκδήλωση χωρίς κοινό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Μιχάλη Ζευγουλά και την Βάνα Χαραλαμπίδου που δέχτηκαν την πρόταση παράκληση να μιλήσουν για το βιβλίο της Μαριάννας Κορομιλά, και ακόμη περισσότερο να ευχαριστήσω την Μαριάννα Κορομιλά, η οποία από όσο ξέρω έχει μιλήσει σε ελάχιστες εκδηλώσεις, 2-3 αν δεν απατώμε, για το βιβλίο της, αντίθετα με ό,τι συνηθίζεται, περιπλανόμενη συγγραφή σαν χωρία και πόλης. Και έτσι πραγματικά νομίζω ότι μας κάνει μια ιδιαίτερη, μια φιλοφρόνηση απόψε, και θα ήθελα να την αναγνωρίσουμε και να της την ανταποδώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ξεκινάμε με τον κύριο Ζευγουλά. Μάικελ, ό,τι πείτε. Αν ξεκίναγε αυτή τη στιγμή μια από τις περίφημες ραδιοφωνικές εκπομπές της Μαριάννας Κορομιλά, σίγουρα το τραγούδι θα ήταν το «Ένα μύθο θα σας πω» που το μάθαμε παιδιά, «Ήταν κάποιος μια φορά». Ή ακόμη το αγαπημένο της «Στις Ανατολή στα μέρη», μια φορά με την αδιαφυσβήτητη στιχουργική αλήθεια, «Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί». Θα ήθελε να είναι ένας παραμυθάς και το έχει διακηρύξει πολλές φορές. Επέλεγε συχνά το παραμύθι σαν μορφή λόγου για να διηγηθεί την ιστορία του κόσμου. Όχι όλου του κόσμου, αλλά ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια, αλλά η ανάσα του έχει αποτυπωθεί στα μνημεία ως ύλη και στη μνήμη ως πνεύμα και στοχασμός. Οι ιστορικές επισημάνσεις και ετυμιγορίες της γεννιούνται από τον ανθρώπινο μόχθο και την αγωνία των ανθρώπων που ταξιδεύουν, πολεμούν, εμπορεύονται, ερωτεύονται, διαπραγματεύονται ιδεώδη και συμφέροντα, φιλονικούν, υπονομεύουν, αλληλοεξοντώνονται, συγγράφουν, φιλοσοφούν, ξενιτεύονται, και από όπου περνούν αφήνουν και τα χνάρια τους. Μικροί και μεγάλοι. Καλύβες σε ψαρότοπους και παλάτια με κήπους. Ύμνοι και λαϊκά τραγούδια, πολεμοφόδια και μαγειρικά σκεύη, χειροτεχνήματα και συγγράμματα. Ο χορός των ανθρώπινων έργων, μέσα στη δίνη της ιστορίας. Για όλα αυτά μας μιλάει η Μαριάννα Κορομιλά εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από το ραδιόφωνο αλλά και μέσα από τα ποιητικά γραπτά της. Ταξίδεψε πολύ εδώ και χρόνια, άλλοτε μόνη και πολλές φορές με φίλους συνοδοιπόρους, με κοινούς ρυθμούς ψυχής, συμμεριζόμενοι τις ανησυχίες της και τα ανθρωπολογικά της γιατί, εργαλεία με τα οποία κατέρχεται και διεισδύει στους σκοτεινούς και συχνά αφώτιστους διαδρόμους των ιστορικών αναμετρήσεων για να αναδυθεί πλήρες συναισθημάτων που θα μοιράσει μετά μέσα από τα γραπτά της δώρα ανεκτήμητα καταθέσει σε πνευματικά χρηματιστήρια. Είναι μια κοσμοπολίτησα, με ένα κοσμοπολιτισμό που δεν έχει σχέση με τον ασαφή όρο πολίτης του κόσμου,
αλλά με τον οικουμενισμό των Αλεξανδρινών και των Φαναριωτών. Ο περιηγητισμός της συνορεύει με αυτόν των περιηγητών του 17ου, 18ου, 19ου αιώνα. Πώς να μιλήσεις για το τιμόμενο απόψε βιβλίο και την ίδια, χωρίς να επιχειρήσεις με αδιακρισία τη διείσδυση στο σχεδόν αισθησιακό ιστορισμό της συγγραφέως. Ο τίτλος της μακρόχρονης ραδιοφωνικής εκπομπής της, «Ταξιδεύοντας στον χώρο και στον χρόνο», σηματοδοτεί και τις αιμονές της σε δύο παράγοντες παράθυρα μέσα από τα οποία καταγράφει αποκρυπτογραφώντας τον κόσμο. Ο παρελθόν χρόνος, μέσα από τον άνθρωπο υποκείμενο δράσης, σε μια συγκεκριμένη γωνιά του αγαπημένου της κόσμου, της Ανατολής και των Βαλκανίων, γεννά για την ίδια την έννοια της ζωντανής ιστορίας. Η ιστορία είναι ο βιωμένος χρόνος. Ο βιωμένος χρόνος εστεμένων, πολεμοχαρών, αλαζόνων ηγεμόνων, καλλιεργητών γης, ναυτικών και οδοιπόρων, προσφύγων και εραστών, πιστών και απίστων. Στο ιστορικό καλλιδοσκόπιο της Μαριάννας Κορομιλά, όλες οι πολύχρωμες ψηφίδες άνθρωποι συμπλέκονται σε ένα εκθαμβωτικό όλον, μακριά από παροχημένα ιδεολογήματα και αυτό που ίδια ονομάζει πατριωτικό ρομαντισμό. Γιατί η ιστορία είναι ό,τι έχει συμβεί. Ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης το λέει αυτό επιγραμματικά σε ένα ποίημά του με τον τίτλο «Ιστορία». Η μητέρα μου πέθανε. Η αγαπημένη μου έφυγε. Οι σύντροφοι με πρόδωσαν. Τα χρόνια πέρασαν. Τώρα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος. Όλα έγιναν. Και εκείνα που ήταν για να γίνουν δεν έγιναν ποτέ. Και αυτά που γίνονται δεν ήταν για να γίνουν, έγραφε ο τραγικός Ευρυπίδης στη μύδιά του. Στον αναπάντεχο και τον απρόσμενο βίο των μικρών και ανώνυμων ανθρώπων και όσων δεν καταχωρούνται στο επίσημο ιστοριολόγιο, στρέφει το βλέμμα η Μαριάννα Κορομιλά. Τεντώνει το αυτή και ασχείται με τις υπόλοιπες αισθήσεις της, γιατί όπως λέει, στις απομακρυσμένες γειτονιές, στα παραπήγματα κοντά στα τείχη, στους οικισμούς που ξεφυτρώνουν μέσα σε ρέματα ή ανάμεσα σε ξεχαρβαλωμένους τάφους, ο Κοσμάκης μαγειρεύει διαφορετικά φαγητά. Αλλά και ως παραγμός ενός τραγικού εστεμένου που εξομοιώνεται με έναν οποιοδήποτε πάσχοντα, δημιουργεί τους δεσμούς με το δικό μου κόσμο, τον έσω και τον έξω, λέει κάπου αλλού. Και όλοι αυτοί, εξουσιομανείς και εξουσιαζόμενοι, στείνουν το δικό τους χορό, φυλακισμένοι στο κουκούλι της μνήμης, και η συγγραφέας ψάχνει να βρει την άκρη για να αρχίσει το ξύλωμά του. Δεν ξέρει ίσως και η ίδια τι θα πλέξει με την κλωστή του. Το χώρο της μνήμης, δηλαδή το χώρο του βιωμένου χρόνου, αποφασίζει να φιλομετρήσει. Να μετατρέψει τον παρατατικό σε εστώτα. Επιστρατεύει γι' αυτό τη γεωγραφία, την ανθρωπογεωγραφία. Ανοίγει χάρτες, χειρίζεται πηξίδες και κλεψίδρες, μελετά ζωολογία. Τη θυμάμαι στην Ιορδανία να αποκτά ένα μεγάλο λεύκομα αφιερωμένο στο αραβικό άλογο. Πιάνει το σκαλιστήρι και σκάβει τη γη, μαθητεύοντας τον πολιτισμό της. Καλλιεργεί λαχανικά. Μαθαίνει πόσο βαθιά πρέπει να μπει ο σπόρος για να καρπίσει. Θέλει να ξεχωρίσει κυριολεκτικά την ήρα από το στάρι. Συνειδητοποιεί ότι η ζωή βρίσκεται έξω από τα μουσεία και προτρέπει τους αναγνώστες στην αφιέρωσή της στο βιβλίο της Μαύρης Θάλασσας να την προστατεύσουν. Τεινάζει από πάνω της τα πολύτομα πολυσέλιδα βιβλία που στέγαζαν και τροφοδοτούσαν τη διψασμένη της θέληση για ό,τι έχει συμβεί σε Ανατολή και Δύση και ενδύεται το ρόλο του ταξιδευτή. Γητευτής του ατίθασου χρόνου, θέλει να επαληθεύσει τα γραφόμενα, θέλει να βάλει το χέρι στον τύπο των ύλων. Μικραίνει το χρόνο, ενώνει τους αιώνες, παρατάσει ήρωες, θεούς, ποιητές και μαχητές. Το ταξίδι της από το ελλαδικών κρατήδιων, όπως έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, στους τόπους του οικουμενικού ελληνισμού, είναι ταυτόχρονα και εσωτερικό ταξίδι προς τα μέσα. Η μεγάλη επιστροφή. Οριστικοποιεί τη ρήξη με τον κόσμο των μεταπολεμικών νικητών και ανοίγοντας τα φτερά της προς την Ανατολή, βρίσκεται αντιμέτωπη με το ποιητικό ερώτημα του Γιώργου Σεφέρη στο γυρισμό του Ξενιτεμένου. «Παλιέ μου φίλε, τι γυρεύεις? Χρόνια ξενιτεμένος ήρθες. Με εικόνες που έχεις αναθρέψει κάτω από ξένους ουρανούς, μακριά από τον τόπο το δικό σου». Σύντροφος αναπόσπαστος και συμπαραστάτης της, η μουσική, η ηχητική διάσταση του τοπίου, από τον ηχοαντίλαλο των βημάτων στο θέατρο Μπόζρα της Συρίας, στον ήχο των νερών από τους ξύλινους τροχούς στη Χάμα και στους στόγους παρτιτούρας που γίνεται τραγούδι ή θρησκευτικός ύμνος. Η μνήμη αποκτά έτσι το μουσικό της πανοφόρη.
ακόμη και η πιο άμεση και ζωντανή αίσθηση της αφής, λέει η Μαριάννα Κορμιλά, υποχωρεί μπροστά στη ζωοποιό και ζωογόνο μουσική. Το πλούσιο και πολύοσμο υλικό που θα συγκεντρώσει στα ταξίδια της θα το μοιραστεί με τους φίλους της, αναγνώστες και ακροατές, σε βιβλία σπουδαία και μεστά και σε εκπομπές σταθμούς που όλοι νοσταλγούμε. Και ένα που τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βιβλίο που εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται στα 10 πιο πολυδιαβασμένα της χώρας. Τι είναι η Μαρία των Μογγόλων? Μια ιστορική μονογραφία της μοναχής Μελάνης? Μια αυτοβιογραφία της συγγραφέως? Ένα περιηγητικό εγχειρίδιο ιστορίας? Μια περιπετειώδης νουβέλα εποχής? Αλήθεια, πόσο θα ενδιέφεραν τον αναγνώστη τα προσωπικά βάσανα μιας ανήλικης βασιλοκόρης, έστω παλαιολογίνας, αν η Μαριάννα Κορμιλά δεν έστεινε μια εύσχημη λογοτεχνική παγίδα με δόλμα τη δικιά της ζωή, παγίδα στην οποία όλοι πιαστήκαμε στο δόκανο με περισσή χαρά? Δεν είμαι ιστορικός αναλυτής και ο ιστορικός μου ορίζοντας δεν είναι απεριόριστος και ευρύς. Γι' αυτό και θεωρώ τα αναφερόμενα στο βιβλίο στοιχεία αδιαφεσβήτητα. Έτσι το σκέλος που παραμένει για μένα προς εξερεύνηση και αποτίμηση, ουσιαστική και φιλολογική, είναι τα ανθρωπολογικά στοιχεία του βιβλίου. Αυτά που γεννούν πλούσια συναισθήματα, αμβλύνοντας τη σκληρότητα των ιστορικών στιγμών και που θόλωσαν συχνά τα μάτια μου διαβάζοντάς το. Η Μαριάννα Κορμιλά χρησιμοποιεί για αυτόν τον σκοπό, αντί για μελάνι, αίμα και δάκρυ. Δάκρυ για τη χαμένη αγέλα στη ζωή της Μαρίας, που θα τελειώσει το βίο της στο πένθυμο ένδυμα του μοναχισμού. Με μια τεχνική που θυμίζει παράλληλο μοντάζ κινηματογράφου, αφήνει πίσω της τις πολιτικές εκδείξεις της νιώτης της, φιλομετρά στο δικό της κήπο, ξεφυλίζει προσωπικά ημερολόγια με την αξιολογική και κάποιες φορές συγχωρητική διάθεση της ωριμότητας. Διατρέχουμε κι εμείς μαζί της, παιδιά της μεταπολεμικής Ελλάδας, που το πρωί πίναμε στα σχολιά το γάλα σκόνη από τα μαζικά καζάνια της Ούνρα και το κίτρινο τυρί, προσφορά των ατοικών φύλων, τα απογέμματα παίζαμε σε αλάνες με πρασινισμένα από τα χόρτα γόνατα και από το εξοχικό κέντρο στις παρυφές της πόλης, η Ζιγκουάλα, ανακατεύοντα με τον καημό του Μίκη Θεοδωράκη, τουρμελιώτικο για δέστε τον Αμάραντο και τη Σμυρνέα και Μπουρνοβαλιά. Ψηφίδες ενός κόσμου που κρατούσε ενωμένους ακόμα τους κρίκους με το παρελθόν. Μια μεγάλη αρετή αυτού του βιβλίου είναι η ανασκόπηση της προσωπικής ζωής στην οποία παρασένει τον καθένα μας, ιδιαίτερα όταν μετράτε τα ίδια με εμάς, όταν μετράμε τα ίδια με αυτά τα χρόνια της συγγραφέως. Τα λόγια της μας βάζουν σε προσωπικές αναδρομές και περιπέτειες. Οι διαπιστώσεις της είναι και δικές μας. Οι ενδοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Τα ερωτήματα γροθοκοπούν την πόρτα της ψυχής. Ένας δικός μας άνθρωπος, με τον οποίο μας συνδέουν χιλιάδες κρίκοι πολιτισμού, διαπιστώνει, οργίζεται, θρηνεί, αναπολύει και προφυλάσσει όσο μπορεί τις μνήμες μέσα στην προσωπική θηρίδα του λόγου της. Ζούμε στις ίδιες συντεταγμένες, στα ίδια χωροταξικά διέξοδα, συναντιόμαστε στις ίδιες σελίδες και στις μαύρες επιφάνειες των δίσκων. Η ιστορία, λένε, μας διδάσκει. Μόνο που η ιστορία διδάσκεται αποσπασματικά, μονομερώς, με τον απατηλό αέρα μιας άφρονης θριαμβολογίας, τρέφοντας ακόμη το φόβο προς τον ξένο, τον έτερο, τον άλλον ή ακόμα χειρότερα αγνώντας τον. Και όσοι από εμάς είχαν τη χαρά να ταξιδέψουν μαζί με τη Μαριάννα Κορμιλά θα θυμόμαστε το ζωντάνεμα των μνημείων, την άλωση του χρόνου δια του λόγου της, που αποκαλύπτει και αποκαθιστά τη διαραγήσα ιστορική συνέχεια. Οι χώροι και οι τόποι παραμένουν ίδιοι. Οι άνθρωποι μετακινούνται, όμως οι ιστορίες τους γράφονται στον ίδιο καμβά με τα ίδια υλικά. Κάτι που δεν γίνεται αντιληπτό στη λεγόμενη αξιοποίηση αρχαιοτήτων μνημείων. Θυμάμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση όταν βρισκόμασταν στη Βόρεια Ιορδανία, στην περιοχή του Χωράν. Τριγυρνούσαμε μέσα ρήπα του βασάλτινου στρατοπέδου οικισμού, όταν μέσα από τους κατάμαυρους λίθους ξεπρόβαλε θορυβωδώς ένας Βεδουίνος με το κοπάδι των προβάτων του. Αυτή είναι αρχαιολογία, αναφώνησε η Μαριάννα Κορμιλά. Εδώ βρίσκεται η συνέχεια των πολιτισμών, η αδιατάραχτη διαδοχή τους, ο αντιτουρισμός. Κάτι που σήμερα βέβαια βρίσκεται σε δοκιμασία. Δύο γυναίκες λοιπόν, με τη χρονική απόσταση 6,5 αιώνων, συνδιαλέγονται με την οικειότητα και την κατανόηση που τις εξοπλίζει το φίλο τους και μιλούν για όσα η ακαδημαϊκή ιστορική ματιά θεωρεί αυτελή, καθημερινά και ανιστόρητα. Στη Μαρία, η συγγραφέας θα ήθελε να της έλεγε εκείνο το παλιό θρακιώτικο μυρολόι της ξενιτιάς. «Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα πούσε, σου στέλνω μήλο σέπετε και δόνι μαραγκιάζει». Αντί γι' αυτό, καταγράφει την αφανή ζωή της, απλώντας προστατευτικά τις υστερούγες των λέξεών της.
Και εκείνη, η Μαρία, η μοναχή Μελάνη, πια ευγνωμονώντας την για την στοργικότητα, της χαρίζει μέσα από τους αιώνες την τόλμη και την προτρέπει να ξεκλειδώσει τη δικιά της κασέλα με τα μύχια κρυφά και απόκρυφα, ανατέμνοντας ένα πολυκύματο βίο σε μια ταραχώδη και γρήγορα μεταλλασσόμενη Ελλάδα. Δύο γυναίκες αποχαιρετούν τον παλιό κόσμο, ακουμπώντας τρυφερά το χέρι η μια στον ώμο της άλλης. Η Μαρία των Μογγόλων και η Μαριάννα των Ελλήνων. Ευχαριστώ. Επειδή η σημερινή εκδήλωση για μένα δεν είναι μια απλή παρουσίαση βιβλίου, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια προσωπική κατάθεση. Τώρα πώς θα αντιδράσει η κόρη μου, δεν ξέρω. Εδώ και πολλά χρόνια ως ακροάτρια των εκπομπών της πρώτα, ως αναγνώστρια των βιβλίων της μετά και τελευταία ως μέλος των ομάδων και των περιηγήσεων της πολιτιστικής εταιρείας Πανόραμα, παρακολουθώ και θαυμάζω περιόριστα τη Μαριάννα Κορομιλά. Κληρονόμησα αυτό το θαυμασμό από τον πατέρα μου, που ήταν φανατικός ακροατής των εκπομπών της. Αλλά η ίδια είναι απολύτως υπεύθυνη που αυτός ο θαυμασμός όχι μόνο διατηρείται, αλλά και ανανεώνεται κάθε τόσο. Παρόλο που είμαστε συνομήλικες, εκείνη προηγείται σε όλα. Ξεκίνησε πολύ νωρίς τις διαδρομές, στα πιο δύσβατα και αφιλόξενα μονοπάτια, σε αόριστους τόπους και ονειρικά τοπονύμια, στα οποία έδωσε υπόσταση, ανοίγοντας πρώτοι δρόμους αδιάβατους, ξεπερνώντας όλα τα φυσικά εμπόδια και κάθε είδους σύνορα, για να ανασύρει από τη συλλογική αποσιώπηση τόπους παραμυθένιους, αλλά απολύτως υπαρκτούς, που τελευταίοι και καταϊδρωμένοι ανακαλύψαμε κάποιοι πολύ αργότερα. Η Μαριάννα Κορομιλά και όταν μιλάει και όταν γράφει, όταν ξεναγεί και όταν εκφωνεί την εκπομπή της, είναι εκτός όλων των άλλων ο εξαιρετικός παραμύθας, όπως το έχουν πει και άλλοι πολλοί πριν από μένα. Παρόλο που η ιστορική ακρίβεια επιβάλλει συγκεκριμένες επιλογές ύφους, η Μαριάννα δεν μπορεί να ξεφύγει από τη συγκίνηση που της γεννά η τόση επαφή με τους γενέθλιους τόπους του παγκόσμιου πολιτισμού. Το διαπιστώσαμε όλοι οι χιλιάδες ακροατές της πολύχρονης εκπομπής της στο ραδιόφωνο, αυτής που η τελευταία διοίκηση της ΕΡΤ έκοψε εμψυχρό, ύστερα από 32 συναπτά έτη συνεπούς και ανεκτήμητης δουλειάς. Το διακρίναμε σε όλα της τα βιβλία, στο πολύτιμο «Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα», στο «Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα», αλλά και τα άλλα για την Ανατολία, τις μελέτες για το Βυζάντιο, το εξαντλημένο για την πρώτη της αγάπη τη Θράκη, κυρίως το ποιητικό «Έξι νύχτες για μια χαμένη Πανσέλινο» για την Παλμύρα, με την έκφραση του έρωτά της για τη Συριακή έρημο και τη Μέση Ανατολή, και φυσικά στο πρόσφατο στη Μαρία των Μογγόλων. Το επιβεβαιώσαμε ως αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες, όταν βρεθήκαμε ταξιδεύοντας μαζί της μέσα σε μια ομάδα, όπου όλοι γοητευμένοι γύρω της την ακούν προσεκτικά, σημειώνουν, καταγράφουν, μαγνητοφωνούν τα όσα ακούραστα αφηγείται, φωτίζοντας όψεις που κανείς και ο πιο ταξιδεμένος, υποψιασμένος, ο πιο μελετημένος και διαβασμένος δεν είχε μέχρι τότε αντιληφθεί. Η Μαριάννα δεν αφηγείται απλώς. Επιχειρεί τη μετάγγιση σε μας της ανεξάντλητης βιωμένης της εμπειρίας από όσα γοήτευσαν και σκλάβωσαν τόσα χρόνια από τη ζωή της. Ξετυλίγει την κόκκινη σαν αίμα κλωστή από το κουβάρι της ιστορίας, όχι της πλαστογραφημένης που διδασκόμαστε, αλλά της άλλης, της καταχωνιασμένης, που εκπλήσει και πληγώνει πολύ συχνά. Αγγίζει κάθε ίχνος ιστορικής μνήμης με πολλαπλές προσεγγίσεις, αλλεπάλληλους συσχετισμούς και διαρκή καταβύθιση στα ενδότερα, σκηνοβατώντας ανάμεσα σε πολύ διαφορετικούς αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντες πολιτισμούς, μέσα από απρόσιτες στους πολλούς πηγές. Τελικά γράφει από την αρχή τα στοιχεία της ελληνικής της ταυτότητας, που είναι και η δική μας.
Στη Μαρία των Μογγόλων, το αυτοβιογραφικό αίτημα της σειράς των εκδόσεων Πατάκη της δίνει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει επιπλέον, εκτός από τις συνθετικές ικανότητες του έμπειρου και με μεγάλο γνωστικό πεδίο ιστορικού, που μπορεί να γεφυρώνει αιώνες πολιτισμούς και γεγονότα, της δίνει λοιπόν και απροσδόκητες και καταφανείς ικανότητες μυθιστοριογράφου. Πρόσεξα ότι αρκετοί από εκείνους που έγραψαν βιβλιοκριτική για τη Μαρία των Μογγόλων συμφωνούν με τον Στέλιο Νέστορα που πρώτος το διατύπωσε αυτό. Αφού η Μαριάννα κατορθώνησε της άλλης να μεταγράψει την ιστορία ως μυθοπλασία, παραμένοντας πιστή και προσεκτική στην ιστορική ακρίβεια, να παρακολουθήσει την άτυχη στη ζωή της, αλλά τυχερή μετά από αυτό το βιβλίο στη μεταθάνατον ιστεροφημία της, βυζαντινή πορφυρογέννητη Μαρία Παλαιολογίνα στη δική της περιπετειώδη ζωή, να εμπλέξει έντεχνα την πλάνητα προσωπική της διαδρομή στις κρυμμένες όψεις της εκτός συνόρων ελληνικής ιστορίας, που αιώνες τώρα αποσιωπάται ηθελημένα και συστηματικά από σχολικά και πανεπιστημιακά εγχειρίδια, εισχωρώντας ακόμη και στα άδυτα της βυζαντινής διπλωματίας και ιστοριογραφίας, τις οποίες κατέχει όσο λίγη. Στο κείμενό της η επιστημονική της γνώση αποδεικνύεται κατακτημένη, με μόχθο και εγκλισμό, όπως ήδη εξομολογείται. Η ιδεολογία της πέρα και έξω από κάθε συμβατικό πλαίσιο, η κινητήρια δύναμη του πάθους ορατή και γνήσια, η γλώσσα της ρέουσα και η γλωσσοπλαστική ικανότητά της αναφυσβήτητη, ο λόγος της αυτοκριτικός, αποκαλυπτικός και πηγαίος, η ποιότητα των επιλογών και των θέσεών της αναντήρητη, η προσωπική της αγωνία εμφανής, η ειλικρίνειά της αφοπλιστική. Τώρα, ποιος κρίκος μπορεί να συνδέει και να οδηγεί στη συμπόρευσή τους δύο γυναίκες που τις χωρίζουν όχι μόνο 7 ολόκληροι αιώνες, αλλά και 1000 άλλες διαφορετικές συνθήκες ζωής, είναι κάτι που μόνο η Μαριάννα το ξέρει, γιατί η Μαρία των Μογγόλων τη συντρόφισε του βίου της, όπως την αποκαλεί. Να μην σας κουράσω για να περιγράψω το βιβλίο και τις δύο ηρωίδες. Οι πιο πολλοί σίγουρα το έχετε διαβάσει και όσοι δεν το έχετε διαβάσει είναι πολύ καλύτερο να διαβάσετε απευθείας τη Μαριάννα. Ξέρουμε πάντως ότι συμπορεύονται δύο γυναίκες, η Μαρία Παλαιολογίνα, αυτή η Μαρία των Μογγόλων, η Νύφη, η 13χρονη που πήγε στον Χουλαγκού, σφαγέα, σταλμένη από τον πατέρα της, και από την άλλη μεριά συμπορεύεται η δική μας η Μαριάννα, ένας ολόψυχα αφιερωμένος στην εξαντλητική έρευνα και τη συστηματική περιήγηση Μουτζαχεντίν, δεν το λέω εγώ, η ίδια περιγράφει έτσι τον εαυτό της. Το βέβαιο είναι πως μέσα από αυτό το βιβλίο οι αναγνώστες του έχουν την ευκαιρία κυριολεκτικά να συγκλονιστούν και όχι μόνο επειδή θα διατρέξουν τους δύο τρομερούς τελευταίους αιώνες των λίσθιων της βασιλεύουσας, όχι μόνο επειδή θα παρακολουθήσουν την αντιστροφή της ιστορίας που προκάλεσαν οι ανελαίτες επιδρομές της μογγολικής μάστιγας του Θεού, εξουδετερώνοντας για πάντα τους πολιτισμούς της γενεσιουργού Ανατολής και γέρνοντας την πλάστιγγα υπέρ της Ευρωπαϊκής Δύσης, αλλά και για όλους τους άλλους λόγους που προαναφέρθηκαν και που το καθιστούν μοναδικό. Δεν είναι ιστορικό, δεν είναι αυτοβιογραφία, δεν είναι μυθιστόρημα, δεν είναι μελέτη, δεν είναι νουβέλα. Είναι μάλλον η ίδια η Μαριάννα με τα ακραία πάθη, την αλήγιστη επιμονή και τις αντιφάσεις της προσωπικότητάς της. Η ίδια αφιερώνει το βιβλίο της σε όλες τις ηρωικές και ξεχασμένες Μαρίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτές τις εκατοντάδες πορφυρογέννητες και μη που αιώνες μετά την ηφηγένεια θυσιάστηκαν σταλμένες σε πολιτισμένους ή και σε απολύτες τους ηγεμόνες ως αυτοκρατορική δωρεά, σε όλες αυτές τις συχνά ανήλικες νύφες, κορίτσια που έζησαν εξόριστα και έμειναν αθέατα και καταδικασμένα ως ανάξια λόγου στην αφάνεια από τις σελίδες της επίσημης ιστορίας, χωρίς, όπως λέει η Μαριάννα, να βρεθεί ούτε μάνα να τα υπερασπιστεί, ούτε θεά για να τα λυπηθεί, ούτε αδερφός για να τα σώσει, ούτε ποιητής για να τα καταστήσει αθάνατα όπως την Ιφηγένεια. Κυρίως όμως αφιερώνει το βιβλίο της σε όλες τις άλλες ανώνυμες Μαρίες του χθες και του προχθές, του σήμερα και του αύριο,
Θα έλεγα ότι το βιβλίο είναι άκρως φεμινιστικό, αν δεν είχε τόσο, αν δεν είχε αυτή η λέξη τόσο κακοποιηθεί και αν δεν είχε πάρει τόσο άσχημη πια σημασία. Συμφωνείς, είναι φεμινιστικό. Προσωπικά, ως εγγονή μιας γιαγιάς Καπαδόκας που δεν μίλησε ποτέ παρά υποτυπώδη ελληνικά, βρίσκω ιδιαίτερα δυνατές τις αναφορές στους κάθε λογής πρόσφυγες και κυρίως στους τουρκόφωνους Έλληνες πρόσφυγες, στους οποίους αναφέρεται η Μαριάννα με αφορμή την αλυσμόνητη έκθεση για τη Μαύρη Θάλασσα, που χάρη στη Μαριάννα και στην εταιρεία Πανόραμα είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί όλη η Θεσσαλονίκη στις αποθήκες του λιμανιού. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τη Μαριάννα για όλα. Για τους δρόμους, για τη γνώση, για τις αλήθειες και τις αποκαλύψεις, για τις εικόνες και τα χρώματα, για τους ήχους και τις μυρωδιές, για τις ιστορίες και τα παραμύθια, για τις εκπομπές και τα βιβλία, για τα ταξίδια, τα νοερά και τα άλλα που κάναμε μαζί της. Να την ευχαριστήσω και να της ευχηθώ να έχει το κουράγιο να συνεχίσει τις περιπλανήσεις της, αν είναι δυνατόν να μας πάρει μαζί της το επτάμενο χαλί της, τόσο το καλύτερο για μας. Να γίνει αυτό. Γιατί χρόνια τώρα, αιώνες, η ανάγκη γίνεται ιστορία και η ιστορία γίνεται σιωπή, όπως λέει ο ποιητής. Γιατί οι αλήθειες είναι θαμμένες πολύ καλά. Οι τόποι της συλλογικής μας μνήμης είναι απέραντοι. Οι αφανείς που ζητούν δικαίωση αναρρύθμιτοι. Και εμείς δυστυχώς περαστικοί. Σας ευχαριστώ. Εδώ υπάρχουν σκαλάκια, υπάρχουν και εδώ. Λέω, μήπως για να μην κάθεστε όρθιοι. Με ακούτε? Αν θέλει κανένας, εδώ υπάρχουν οπωσδήποτε 6-7 θέσεις στα σκαλάκια και υπάρχουν και εδώ. Είναι, δεν είναι ευχάριστο να είναι κανένας όρθιος. Να, και από εδώ έχει. Ναι. Ξέρεις τι, ναι, θαυμάσια. Αν γυρίσεις λίγο να βλέπεις προς τα εκεί, έτσι ώστε να μην είναι γυρισμένες οι πλάτες. Δεν έχω λόγους να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές. Αυτό ήταν διθύραμβος, ελεγεία. Ήθελα πάντως να πω ότι πραγματικά η φιλοξενία στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ πιστεύω ότι είναι μια τιμητική αναγνώριση που δύσκολα μπορεί να αρνηθεί κανένας, έστω και αν δεν είναι οπαδός των βιβλιοπαρουσιάσεων και των δημόσιων εμφανίσεων γενικά. Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας είναι ένας από τους ελάχιστους θεσμούς που εκπληρώνουν υψηλούς στόχους και σέβονται την νοημοσύνη μας. Γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον Γιώργο Κορδομενίδη, αλλά και την Χρύσα Ψωμά για την πρωτοβουλία αυτή και για την διοργάνωση. Πήρα το θάρρος να χαρακτηρίσω την απόψινή εκδήλωση συνάντηση περισσότερο, όχι μόνο γιατί γίνεται σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι εξαιρετικός πραγματικά, αλλά γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε σε αυτήν την βραδιά το ύφος της οικειότητας. Ας πούμε το ύφος μιας βενγκέρας, όπου οι δεσμοί ανάμεσα στους παρευρισκόμενους προέρχονται από πνευματικές, ιδεολογικές και αισθητικές συγγένειες. Δεν νομίζω ότι μας ταιριάζουν ούτε οι επισημότητες, ούτε οι τυπικότητες, ούτε οι αγιοβασίλειδες που θα δούμε κατά κόρον να μας πνίγουν αυτές τις μέρες και τα χρυσοστόλιστα ελαφάκια που εν τέλει εξαντλούν τις αντοχές μας, μεταλλάσσουν την αισθητική μας και καθιστούν αδρανείς πραγματικά αποδέκτες μιας απίστευτης κακογουστιάς σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτές τις τόσο απελπιστικά άσχημες πόλεις που φτιάξαμε, σε αυτήν την τόσο ζωφερή κοινωνική κατάσταση που δημιουργήσαμε, όπου κυριαρχούν η μοναξιά, ο μικροαστισμός, η ματαιοδοξία, σε αυτούς τους τρελούς ρυθμούς που εμείς ορίσαμε, πραγματικά
θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρήκατε τη διάθεση, τον χρόνο και το κουράγιο να έρθετε απόψε εδώ, και πραγματικά για μένα αυτή η παρουσία έχει ειδικό βάρος. Με πάρα πολλούς είμαστε από εκατοντάδες χρόνια φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι, είτε έχουμε συναντηθεί είτε όχι, και ελπίζω πραγματικά να ανταποκριθώ όπως ανταποκρίθηκαν με το παραπάνω οι δύο φίλοι που επομίστηκαν την παρουσίαση της Μαρίας των Μογγόλων ή της Μαριάννας, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Μιλούμε έτσι και αλλιώς για ένα βιβλίο με αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Με τους δύο μας συνδέει, όπως και με πολλούς ανάμεσά σας, το ραδιόφωνο. Αυτός ο, θα έλεγα, αόρατος τόπος, ο μαγικός αόρατος τόπος, που χαϊδεύει το μυαλό μας και εξάπτει τη φαντασία μας, και πραγματικά πιστεύω ότι η φωνή, η ανθρώπινη φωνή, είναι ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχουμε και θα έπρεπε να το προστατεύσουμε έναντι της τεχνολογίας με κάθε τρόπο. Θεωρώ πραγματικά ότι η φωνή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ή αν θέλετε μαζί με τη γεύση και τις μυρωδιές, είναι αυτό που μπορεί κανένας να αποκαλέσει πατρίδα. Έτσι, αυτή η βαθιά πατρίδα που έχουμε ανάγκη να γυρνάμε. Η πατρίδα, αυτού του είδους όμως η πατρίδα, είναι, θα έλεγα, ένας από τους βασικούς άξονες που διατρέχει τη Μαρία των Μογγόλων. Είναι αυτή η ξενιτεμένη κοπέλα που έχει στο μυαλό της συνέχεια μια κούνια κρεμασμένη στο κλαδί ενός πλατάνου κοντά στην λίμνη της Νίκαιας, που πάντα ονειρεύεται να γυρίσει εκεί. Αυτή είναι η πατρίδα της. Και νομίζω ότι είναι ευτυχής που κάτω από τις χειρότερες έστω συνθήκες κατορθώνει κάποτε να γυρίσει σε αυτήν την πατρίδα πίσω. Πατρίδα λοιπόν είναι ο τόπος που αφήσαμε τα παιδικά μας χρόνια, κυρίως για τις γυναίκες, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρή η ξενιτιά. Και ξέρετε, η ξενιτιά δεν είναι να πας στους Μογγόλους. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, και κυρίως οι γυναίκες αναγνώστες, έχουν αντιληφθεί πάρα πολύ καλά ότι οι Μογγόλοι εδώ, σε αυτό το βιβλίο, που ήταν πραγματικοί, λειτουργούν σαν σύμβολο. Έτσι. Οι Μογγόλοι είναι ένας ξένος τόπος. Και ο μόνος που έχει ποτέ αναφερθεί σε αυτή την τρομακτική ξενιτιά των γυναικών που εγκαταλείπουν το σπίτι τους, είναι μόνο το δημοτικό τραγούδι, μόνο η δημοτική ποίηση. Με αυτά τα σπαρακτικά μυρολόγια που λέει η κόρη όταν φεύγει από το σπίτι της. Ανήλικες νύφες. Όχι. Νύφες, απλώς. Μικρές. Έτσι. Για χρόνια πάλι, σας θυμίζω, επί αιώνες, ότι έχει τραγουδήσει ο ελληνικός κόσμος, 12 χρονών κορίτσι, χείρα πάει στη μάνα του. Το 12, όπως ήταν και η Μαρία, 12 στα 13, είναι ακριβώς το όριο, η καμπή. Δεν είναι ανήλικα αυτά τα κορίτσια πια. Είναι κορίτσια που θα βιώσουν αυτόν τον τρομακτικό σπαραγμό του να πάψεις πια να είσαι παιδί, να αφήσεις την μητρική αγκαλιά, να αφήσεις την πατρίδα, με την έννοια που την είπα πριν, να αφήσεις την κούνια να κρέμεται στο κλαδί ενός πλατάνου και να πας χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, ή στους Μογγόλους αν θέλετε, ή στον άγριο ξένο κόσμο, όποιος και αν είναι αυτός, κυρίως είναι ο κόσμος του γαμπρού. Θα έλεγα ότι στην εποχή μας, που ας πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει αυτήν την μακρύτατη ιστορία της σκληρής αποξένωσης από τον παιδικό κόσμο και τον οικογενειακό κόσμο, νομίζω ότι ο κόσμος των Μογγόλων θα μπορούσε να ήταν ο κόσμος της εργασίας για τη γυναίκα. Για μένα, έναν επαγγελματία που δουλεύω 43 χρόνια, νομίζω ότι οι Μογγόλοι είναι ακριβώς
αυτό το σπρόξιμο που μας έδωσαν και μας πέταξαν στον επαγγελματικό στίβο. Πόσα χρόνια για την Ελλάδα, 40, 50, 60 ίσως, και διεθνώς θα έλεγα όχι πάνω από έναν αιώνα. Ήθελα να πω κάτι και για το πένθυμο ένδυμα του μοναχισμού. Δίχως καμία αναφορά στα σημερινά πράγματα, το ένδυμα του μοναχισμού δεν ήταν καθόλου πένθυμο. Αντίθετα, μάλιστα, με την άδεια των αγαπημένων φίλων βυζαντινολόγων που βρίσκονται εδώ και με τιμούν πραγματικά με την παρουσία τους, θα ήθελα να σας πω ότι κυρίως στα χρόνια των παλαιολόγων, ήδη όμως από την εποχή των Κομνηνών, υπάρχει έτσι, ας πω τη λέξη μόδα, αυτή μου έρχεται τώρα, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο μέλη της, κυρίως της αυτοκρατορικής οικογένειας, να ιδρύουν μοναστήρια και να πηγαίνουν για να ζήσουν σε αυτά τα μοναστήρια, κάτι αντίστοιχο με τα colleges που δημιουργούνται εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, παράδειγμα, ας πούμε, Cambridge, Oxford και όλα αυτά, με τα St. Andrews, τις σχολές, έτσι, τα ειδικά college μέσα στο πανεπιστήμιο, το Christ College και όλα αυτά τα κολέγια. Στην πραγματικότητα, μικρά κολέγια ήταν αυτά, προσωπικά, ωραία, με βιβλιοθήκες, πλούσια, με θαυμάσια τέχνη. Ήταν ένας τόπος φυγής από την πραγματικότητα, την πολύ σκληρή πραγματικότητα που διαγραφόταν ήδη στον ουρανό της Μικράς Ασίας, αλλά και των Βαλκανίων. Το λέω αυτό για να μην έχουμε έτσι την εντύπωση ότι η Μαρία φόρεσε το ράσο ως τιμωρία ή ως κοινωνική, ας πούμε, καταδίκη. Τη ζηλεύω πάρα πολύ για τη ζωή της στο Μουχλιό και στους Μογγόλους. Με τους δύο φίλους, αγαπητούς φίλους που μιλήσανε πριν, μας συνδέει, είπα, το ραδιόφωνο, όπως και με πάρα πολλούς από εσάς. Και πρέπει να πω ότι χρωστώ πολλά, χρωστώ χιλιάδες φίλους σε αυτήν την σχέση με το ραδιόφωνο. Είναι ό,τι πολυτιμότερο κέρδισα στην επαγγελματική μου ζωή, την ραδιοφωνική. Ένα βράδυ ο Μιχάλης Ζευγουλάς ήρθε στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέρειας, θα με συναντήσει, έφερε μαζί του καλούδια, γιατί ο ίδιος, εκτός από δικηγόρος, ή μάλλον πολύ περισσότερο από δικηγόρος, είναι μελετητής και διάκονος του διατροφικού πολιτισμού και εξαίρετος μάγειρος, θαυμάσιος ζαχαροπλάστης, και το κρασί που ήπιαμε στην υποδοχή και το ρεβιθόψωμο, πού ήταν το ρεβιθόψωμο, το κρυμμένο μετά, που θα φάμε μετά, νόμιζα ότι ήταν για την αρχή αυτό. Ναι, νόμιζα ότι ήταν προϋπόθεση για να αρχίσει η Βενγκέρα. Αλλά μετά αυτό λοιπόν. Έτσι, πέρα από το ραδιόφωνο, ο επόμενος κοινός τόπος, ο δεύτερος κοινός τόπος, ήταν οι γεύσεις. Και οι γεύσεις, ξέρετε, πραγματικά είναι μια, θα έλεγα, σταθερή της ιστορίας που αντιστέκεται και δημιουργεί και αυτή μια πάρα πολύ έντονη μνήμη, μια πάρα πολύ έντονη νοσταλγία. Και έτσι πάνω σε αυτό χρήστηκε η φιλία μας. Στα 33 χρόνια της ραδιοφωνικής μου σταδιοδρομίας, η Βάνα Χαραλαμπίδου υπήρξε ο πιο άξιος, ο πιο εμπνευσμένος, ο πιο ικανός διευθυντής που είχα. Και για έναν επαγγελματία με μεγάλες απαιτήσεις, όχι χρηματικές, όπως είμαι εγώ, το να έχεις έναν εργοδότη διευθυντή ζώρικο, που να ξέρει τι θέλει, να καταλαβαίνει τι θέλει, γιατί το θέλει, να σέβεται το κοινό και να εκτιμά τη δουλειά σου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Η εκδίωξή της από την ΕΡΤ 3, η Βάνα Χαραλαμπίδου ήταν η ψυχή του 958, σας θυμίζω, για πολλά χρόνια, την οδήγησε πίσω στο γραφείο της για να γράψει ένα βιβλίο για τις πόλεις που αγάπησε, τους τόπους που την γοήτευσαν, και αυτός ήταν ο δεύτερος τόπος της συνάντησής μας,
Ο τρίτος τόπος ήταν η Καπαδοκία, από που κατάγεται, όπως σας είπε. Και πρέπει να πω ότι η δική μου αποπομπή από την ΕΡΤ, βλέπεις, υπάρχουν και βίοι παράλληλοι, μπορεί να υπήρξε ως ένα βαθμό, μπορεί να μου δημιούργησε ως ένα βαθμό αυτή την μεγάλη ανάγκη να επικοινωνήσω με το κοινό με έναν άλλο τρόπο. Επειδή με διώξανε, μάλλον μου ανακοίνωσαν την λήξη της 32χρονης συνεργασίας μας εκ των υστέρων, δηλαδή 5 μέρες μετά από τότε που η ΕΡΤ θεώρησε ότι είχε λήξει ευνηδίως αυτή η συνεργασία, δεν είχα τον χρόνο να αποχαιρετήσω τους αναγνώστες, τους ακροατές. Αισθανόμουν ότι ήθελα κάτι να τους πω και ήξερα πολύ καλά τι ήταν αυτό το κάτι που ήθελα να τους πω. Έχω μια έντονη αιμονή, την οποία υπηρετώ από το 1983. Διοργανώνω σεμινάρια για τους δασκάλους των σχολείων και τους καθηγητές των σχολείων που διδάσκουν ιστορία, για να τους μιλήσω για την ιστορία, κυρίως για την μεθοδολογία και πολύ περισσότερο για τον τρόπο που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν βιώματα ή βιωματικές καταστάσεις στα παιδιά. Καταρχήν στον ίδιο τους τον εαυτό και θέλουν να τα περάσουν στα παιδιά. Αυτόν τον τρόπο που κατά κάποιο τρόπο έχω τη δυνατότητα να τον επεξηγώ σε αυτά τα σεμινάρια που οργανώνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σε διάφορα μέρη. Στην πραγματικότητα ήθελα να τον αποκαλύψω και στους ακροατές. Με πολλούς και πολλούς ανάμεσά σας έχουμε μια σχέση 20 χρόνων, για να μην πω 30 χρόνων. Μια κυρία κάποτε μου είπε στην Καβάλα, στην Κομωτινή, δεν θυμάμαι, μου λέει, «Α, έχω μεγαλώσει με τις εκπομπές σας». Και της είπα και εγώ, «Και εγώ έχω μεγαλώσει με τις εκπομπές μου». Έτσι, είναι πολλά χρόνια, ξέρετε, πάνω από 3 δεκαετίες. Είναι πολλά, είναι αυτό που λες, ήμουν 9 και γέρασα. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει κανένας αυτό το εξαιρετικό όφελος της ορίμανσης από τη μια μεριά, του να δεις διαφορετικά τα πράγματα, να πάρεις τις αποστάσεις σου, να επιστρέψεις πολλές φορές με διαφορετικό μάτι. Είναι όπως διαβάζεις μια ποιητική συλλογή που αγαπάς. Γυρνάς και ξαναγυρνάς κάθε 3-5 χρόνια ή κάποιο βράδυ ανοίγεις μία σελίδα και κάθε φορά γυρνώντας βλέπεις το ίδιο ποίημα διαφορετικά. Λειτουργεί διαφορετικά. Βλέπεις περισσότερα πράγματα. Νιώθεις με διαφορετικό τρόπο τις λέξεις. Συμβαίνουν άλλου είδους, έτσι, αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει άλλη φόρτιση στα πράγματα. Και πραγματικά αυτό ήθελα περισσότερο από όλα να πω στους ακροατές, σε αυτούς τους φίλους, τους γνωστούς και άγνωστους, τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισα την ιστορία. Τον τρόπο με τον οποίο πολύ συχνά εξέθετα πρώτα τον εαυτό μου, έτσι ώστε να μπορώ να διαμορφώσω έναν κοινό τόπο για να συναντηθούμε με άλλους ανθρώπους. Δεν είχα δυστυχώς την ευκαιρία να το κάνω και ένιωθα πολύ έντονα αυτή την ανάγκη. Ήθελα να τους μιλήσω και για τη γεωγραφία. Τη μεγάλη γεωγραφία, την ιστορική γεωγραφία, το φυσικό περιβάλλον, το βιωμένο περιβάλλον, που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στοιχείο, το στοιχείο, για να μπορεί κανένας να στρώσει και να χτίσει πάνω εκεί την ιστορία. Και είναι το στοιχείο το οποίο λείπει εντελώς, απουσιάζει πλήρως από την οπτική, την ελληνική οπτική της ιστορίας. Αυτή η γεωγραφία με έφαγε, αυτοί οι δρόμοι με φάγανε. Και εγώ αγαπώ τις πόλεις, όπως η Βάνα, αλλά πολύ περισσότερο αγαπώ τις αποστάσεις ανάμεσα στις πόλεις. Αυτό το ανάμεσα, πώς πάει κανείς ως εκεί, γιατί πάει.
τι συμβαίνει σε αυτές τις μεγάλες αλάνες, έτσι, που πρέπει να διασχίσεις για να φτάσεις κάπου. Και όπως λέω κάποια στιγμή στο βιβλίο, όταν φτάσω κάπου, σε ένα λιμάνι, σε μια πόλη, λίγο βαριέμαι. Κυρίως βαριέμαι τα τουριστικά πράγματα της πόλης, δηλαδή τα αξιοθέατα. Αυτά. Κάποτε με ρώτησε ένας νεαρός δημοσιογράφος, πώς οργανώνεται ένα ταξίδι, όταν πάτε σε μια πόλη, πώς τη γνωρίζετε? Του λέω, πάω πρώτα στο κομμωτήριο. Είναι κόκαλο άνθρωπος βέβαια, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Στο κομμωτήριο συναντάς ανθρώπους ανεπιτίδευτους. Έτσι. Στο κουρίο δεν μπορώ να πάω, Μιχάλη μου. Πάω στο κομμωτήριο, πώς θα πάω στο κουρίο? Αλλά καταλάβατε, θέλω να σας πω. Εκεί, έτσι, δυστυχώς η εποχή μας δεν είναι για τα χαμάμ. Όποιος πάει στο χαμάμ είναι τουριστική ατραξιό. Άρα συναντάς Ιάπωνες, Γερμανούς, φολκλωριστές κτλ. Το αποφεύγεις λοιπόν το χαμάμ. Αλλά στο κομμωτήριο βλέπεις τις κυρίες, τις γυναίκες του τόπου, έτσι, αυτά, μιλάς, μπορεί να σε καλέσουν σπίτι τους. Έτσι, οπότε γλιτώνεις και τα αξιοθέατα, γιατί αυτές δεν πάνε ποτέ στα αξιοθέατα. Ξέρετε πώς είναι. Λοιπόν, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αρχίσει να μπαίνει κανένας στην ζωή μιας πόλης. Αλλά η μεγάλη γοητεία είναι οι αποστάσεις. Αυτές οι μακρές διάρκειες του χρόνου, οι βαρετές αποστάσεις, οι ανελαίτες αποστάσεις, που όμως είναι στη βάση του εμπορίου, των πολιτιστικών ανταλλαγών, των πολέμων και όλων αυτών των πραγμάτων που δημιουργούν τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν είχα μείνει με αυτό το, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο παράπονο. Ευτυχώς νομίζω ότι απέφυγα εντελώς στο βιβλίο και την πίκρα από την εκδίωξή μου από την ΕΡΤ, αλλά και την καταγγελτική διάθεση. Και τα δύο είναι κακοί σύμβουλοι. Πολύ κακοί σύμβουλοι, θα έλεγα. Και κάπου σε αυτό, έτσι, το κλίμα, οι εκδόσεις Πατάκη μου έκαναν μία πρόταση, μου έκαναν την πρόταση να γράψω ένα βιβλίο σε αυτήν την σειρά που είχε αρχίσει πριν από λίγο καιρό, με τον ατυχή, θα έλεγα, τίτλο «Η κουζίνα του συγγραφέα», «Η κουζίνα του ζωγράφου», «Η κουζίνα του ιστορικού» κτλ. Αυτή η κουζίνα με ενοχλεί γιατί γαλίζει με κακό τρόπο. Δηλαδή γαλίζει, παπαγαλίζει αν θέλετε, με κακό τρόπο. Δεν είναι πολύ ωραία. Πάντως είναι σίγουρο ότι η σειρά αυτή δεν έχει σκοπό το αυτοβιογραφικό κείμενο, όσο πολύ περισσότερο έτσι, την εξήγηση μιας διαδικασίας από τη μεριά του γράφοντος, που κατά κάποιο τρόπο αποκαλύπτει το δημόσιο πρόσωπό του, δηλαδή το λόγο για τον οποίο είναι γνωστός στο κοινό. Αν είναι λοιπόν ζωγράφος, τη διαδικασία του πώς έγινε ζωγράφος, πώς σκέφτεται τα ζωγραφικά πράγματα, πώς αντιλαμβάνεται το χώρο, τα χρώματα κτλ. Δεν είμαι απολύτως ο τύπος που θα δεχόμουν να γράψω μία αυτοβιογραφία. Και έτσι θεώρησα ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτήν την σειρά για να γράψω αφενός αυτό που ένιωθα σαν ανάγκη, αν θέλετε, να κάνω μία απολογία, όχι έναν απολογισμό, μία απολογία ή έναν αποχαιρετισμό σε όλο αυτόν τον κόσμο που είχαμε συνδεθεί τόσα χρόνια, μιλώντας για τον εαυτό μου και μιλώντας κυρίως για τον τρόπο που προσέγγισα την ιστορία και για όλους αυτούς τους τόπους που ανέφερε η Βάνα Χαραλαμπίδου, τους αόρατους τόπους. Δυστυχώς, ξέρετε, αυτοί οι τόποι δεν είναι οι εξαιρέστες αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο. Είναι πόλεις υπαρκτές, με μία δική μας αιμονή, θα έλεγα διαστροφή, να αναφερόμαστε πάντοτε, ακόμα και τα σχολικά βιβλία, όταν αναφέρουν, ας πούμε, τις αποικίες στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία λένε πάντα Εύξεινο Πόντο και ποτέ δεν έχουν ταυτίσει τον Εύξεινο Πόντο με τη Μαύρη Θάλασσα, ποτέ δεν τις ταυτίζουν με σημερινές πόλεις. Εάν τις διαβάσετε αυτές, τύφλα να έχει ο Ίταλο Καλβίνο. Αλλά ο Ίταλο Καλβίνο γράφει ο άνθρωπος μια τελείως αλληγορική
Έτσι, τα βιβλία της ιστορίας στα σχολεία είναι αλληγορικά. Ναι, αυτό, γελάτε. Ναι. Καν τιμή γελίωνη. Ναι, είναι, και βέβαια συνεχίζεται αυτό στα μετέπειτα χρόνια, στα πανεπιστήμια, αυτές οι πανωνίες, έτσι, και όλες αυτές οι φρυγίες, οι λιδίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου αυτά είναι μόνο για το Φώτη Κόντογλου, ας πούμε, τόποι που να ταξιδεύουν έτσι για τον Ιούλιο Βέρν ή κάτι τέτοιο. Ναι. Η Τζουρουλός, που είναι ο κύριος Μπακριτζής, αυτή η θαυμάσια Τζουρουλός, ας πούμε, ναι, πρέπει να είσαι από την Τυρολόη τυχόν, να ζεις στις 40 εκκλησίες, παράδειγμα, μπας και ξέρεις γύρω-γύρω τι συμβαίνει στην Ανατολική Θράκη. Πού να την βρεις, την Τζουρουλό? Αν ανοίξεις το οποιοδήποτε βιβλίο, είναι αδιανόητη. Αυτοί οι τόποι, οι οποίοι έτσι φαντάζουν και που πρέπει να τους μάθει κανένας, σαν τόποι πραγματικά που δεν κατοικήθηκαν ποτέ από κανέναν. Όχι από τη γιαγιά μας, από κανέναν, ποτέ. Τόποι ακατοίκητοι. Τόποι τιμωρίες. Έτσι. Έτσι λοιπόν... όταν μου έγινε η πρόταση, θα έπρεπε ίσως να αρνηθώ, αλλά θεώρησα ότι ήταν μια ευκαιρία να κάνω αυτού του είδους την απολογία ή τον αποχαιρετισμό, κατά κάποιο τρόπο βάζοντας τους ανθρώπους μέσα στην δική μου σκέψη, μέσα στη δική μου πορεία, πώς έφτασα να ανακαλύψω όλα αυτά και εν τέλει κάτω από όλα αυτά τους ανθρώπους. Τον μεγάλο απόντα μαζί με τη γεωγραφία της ελληνικής ιστορίας. Τους ανθρώπους. Είχα όμως και ένα ακόμα έτσι πράγμα που με τυρανούσε χρόνια. Το όνειρό μου να γράψω κάτι για την Μαρία των Μογγόλων. Ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος με ρώτησε γιατί διάλεξα τη Μαρία των Μογγόλων. Νομίζω ότι και οι δύο ομιλητές είπανε ότι στην πραγματικότητα, να το πω κι εγώ, το έχει πει ο Φλομπέρ πριν από μένα, έτσι, «Madame Bovary, c'est moi», έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, είναι πολύ φανερό και πολύ κρυφό. Και νομίζω ότι εμένα μου άρεσε αυτό το παιχνίδι με τον αναγνώστη, το πολύ ειλικρινές. Είναι ένα είδος κρυφτό που μπαινοβγαίνει και είπαμε, οι Μογγόλοι μπορεί να είναι πολλών ειδών, αλλά πάντως διάλεξα τη Μαρία των Μογγόλων καταρχήν γιατί είναι μια φυσιογνωμία η οποία με συγκλώνησε όταν την είδα και συνδέω την πρώτη επαφή μου μαζί της, μαζί με την πρώτη επαφή μου με την Κωνσταντινούπολη. Κάπου γράφω στο βιβλίο κάτι δραματικό που νομίζω ότι ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας δεν μπορεί να το καταλάβει. Εγώ, όντας ελλαδίτισσα, αρβανίτισσα, αθηναία, από αστική οικογένεια, τα λέω όλα αυτά και το κάθε ένα από αυτά έχει τη σημασία του, έχοντας γεννηθεί στο τέλος του εμφύλιου και στην αρχή του ψυχρού πολέμου, σε αυτήν την αποστηρωμένη αθηναϊκή κοινωνία, απόσταση μεγάλη από τον ποινιό που διαφοροποιεί εντελώς τον βορρά από τον νότο της Ελλάδας, πίστευα ότι η Κωνσταντινούπολης ήταν ένας μεγάλος εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος. Νόμιζα μέχρι να πάω στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι το 1977 δηλαδή, έχοντας μελετήσει τοπογραφία Κωνσταντινούπολης, Βυζαντινής βέβαια, πέτρα, 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 τώρα τα έχω ξεχάσει φυσικά όλα αυτά, πέτρα, 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 γνωρίζοντας τα πάντα για την τοπογραφία της Κωνσταντινούπολης, είχα και μια κτηνώδη μνήμη, νόμιζα ότι ήταν ας πούμε 17 Ολυμπίες, ας πούμε, ή ξέρω εγώ 15 Έφεση, αν μπορούμε να τους πούμε στον πληθυντικό.
Αυτό νόμιζα, ότι ήταν ένας εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος. Θα μου πείτε, καλά, και τα Σεπτεμβριανά. Τα Σεπτεμβριανά, το 55 ήμουν μόλις 6 χρονών. Θα τα θυμόμουν, αν τα θυμόταν η Αθήνα. Έτσι, αλλά η Αθήνα έκανε τα πάντα για να τα ξεχάσει. Έτσι λοιπόν, τα Σεπτεμβριανά, από τα Σεπτεμβριανά και πέρα, η Κωνσταντινούπολη βυθίστηκε, έτσι, και ήταν σαν να είναι πίσω και από την Παταγωνία, ας πούμε. Ήταν ένας τόπος ανύπαρκτος. Μιλώ για την Αθήνα. Το διαφοροποιώ αυτό, γιατί πολλοί από εσάς δυσκολεύεστε να καταλάβετε την διαφορά που έχουμε. Η Θεσσαλονίκη απέχει το ίδιο από την Αθήνα όσο και από την Κωνσταντινούπολη, κάτι λιγότερο από την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Οι δεσμοί, οι δρόμοι δεν πάψανε ποτέ να υπάρχουν, όσο και αν ήταν απαγορευμένοι, ξεχασμένοι, καταφρονεμένοι και όλα αυτά τα πράγματα. Η Αθήνα ήταν πολύ μακριά, με πολλούς τρόπους. Έτσι λοιπόν, αυτό το τρομακτικό σοκ που έπαθα όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη πάνωπλη, γνωρίζοντας όλη την βυζαντινή τοπογραφία, θα μου πείτε, δεν ήξερες ότι υπάρχει το Πατριαρχείο? Ναι, το ήξερα. Αλλά και η Αγία Σοφία ήταν ένα μνημείο πια, ήταν ένα μουσείο, καταλάβετε να σας πω. Ήταν όλα πέρα. Δεν είχα ούτε συγγενείς από εκεί, ούτε φίλους, ούτε έμενα σε γειτονιά από εκεί, τίποτα. Μόνο τα βιβλία. Τα βιβλία. Αυτά τα τόσο γοητευτικά και τόσο, καμιά φορά έτσι, θα έλεγε κανένας, ονειρικά πράγματα. Λοιπόν, αυτά οι δύο μεγάλες εκπλήξεις ήταν ταυτόχρονες. Απ' τη μια η Κωνσταντινούπολη, μια πόλη ζωντανή. Και απ' την άλλη η Μαρία των Μογγόλων, στο ψηφιδωτό της χώρας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Μαρία των Μογγόλων είναι ένας από τους τριταγωνιστές, θα έλεγα, της βυζαντινής ιστορίας, τεταρτοαγωνιστές, αν υπάρχει τέτοιος όρος, που όμως είναι η πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα που έχουμε σε αυτό το επίπεδο από ολόκληρο το βυζαντινό κόσμο. Πρώτον, υπάρχει κείμενο που αναφέρεται σε αυτήν. Δεν ενδιαφέρεται ο Παχημέρης για την ίδια τη Μαρία των Μογγόλων, σιγά που τον ενδιαφέρε. Τον ενδιαφέρει όμως η πολιτική του Μιχαήλ και του Ανδρώνικου. Έτσι λοιπόν έχουμε αναφορές ιστορικές, συγκεκριμένες, λίγες, σπαράγματα, έτσι, της ζωής της. Αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε χρονικά πότε συμβαίνουν όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα κείμενο για τη Μαρία. Υπάρχει κάτι γραπτό. Δεύτερον, υπάρχει το ψηφιδωτό της, το εξαίρετο ψηφιδωτό, στη Μονή της Χώρας, μία από τις ελάχιστες προσωπογραφίες που έχουμε σε ολόκληρη τη βυζαντινή τέχνη. Στη μεγάλη τέχνη εννοώ, δηλαδή όχι στα νομίσματα, στα χειρόγραφα κτλ, αλλά στην τέχνη, θα έλεγα, του ψηφιδωτού ή σε τοιχογραφίες ή οτιδήποτε έτσι έχει μεγάλη διάσταση. Έχουμε ελάχιστες προσωπογραφίες, πολλές από αυτές που θα ξέρετε βέβαια, αυτές της Αγίας Σοφίας, είναι πολύ στιλιζαρισμένες, αλλά πάρα πολύ σπάνιο είναι να έχει κανένας έναν τέτοιο δευτεραγωνιστή, τριταγωνιστή της ιστορίας, εκεί μπροστά του, με πολλά στοιχεία πορτρέτου και επίσης ένα καταπληκτικό πράγμα. Όπως ξέρετε, τα ψηφιδωτά στους τοίχους βρίσκονται πάντοτε σε πάρα πολύ ψηλό σημείο στις εκκλησίες μέσα. Έτσι, δημιουργείται μία απόσταση. Πολλές φορές για να το δεις καλά, πρέπει να το δεις με κιάλια. Αυτή η δέηση που είναι στον εσονάρθηκα της Μονής της Χώρας και που νομίζω ότι λίγο πολύ περισσότεροι από εσάς είχατε την ευκαιρία και τη χαρά να τη δείτε τη δέηση, είναι στο επίπεδο του επισκέπτη. Είναι ένα από τα ελάχιστα ψηφιδωτά που βρίσκονται κάτω από το γύσο που βρίσκεται στη μέση του ναού. Συνήθως τα ψηφιδωτά καλύπτουν το πάνω μέρος του ναού. Αυτό βρίσκεται από κάτω. Η Μαρία γονατίζει μπροστά στα πόδια του Χριστού και έτσι λοιπόν βρίσκεται
το πρόσωπό της στο ίδιο ύψος με το πρόσωπο του επισκέπτη. Στην πραγματικότητα την βλέπεις, μπορείς να τη χαϊδέψεις σχεδόν, χωρίς να σηκώσεις το χέρι σου. Είναι εκεί, μπορείς να νιώσεις την ανάσα της. Και μιλούμε για την παλαιολόγια τέχνη, μιλούμε δηλαδή για μια τέχνη με πολλά ανθρωπιστικά στοιχεία, αυτά που λέμε παλαιολόγιος ουμανισμός, που σημαίνει πραγματικά ότι τη νιώθεις την ανάσα της. Και όπως φοράει αυτό το μαύρο ράσο, που όμως δεν είναι ράσο, πως το είπαμε, πένθυμο ένδυμα, ναι, έχει μέσα του και το πένθος, αλλά φορώντας αυτό το μαύρο και το μαφόρι από πάνω, το ευγενέστατο πρόσωπό της και τα χέρια της είναι τα μόνα που βλέπει κανένας, αισθάνεσαι κάποια στιγμή, και όσο περνούν τα χρόνια το αισθανόμουν περισσότερο, ότι πίσω από αυτό το ράσο βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες, βρίσκονται όλες οι Μαρίες των Μογγόλων, δηλαδή όλες οι Μαρίες που ξενιτεύτηκαν, που έζησαν την βαρβαρότητα είτε της ξενιτιάς, είτε του γάμου, και γιατί όχι, και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της βιοπάλης. Είναι λοιπόν ένα σπάνιο πρόσωπο στη βυζαντινή ιστορία που έχει πρόσωπο και που το πρόσωπό της είναι εκεί μπροστά σου. Μπορείς να φτάσεις σε απόσταση 30 εκατοστά από αυτήν. Και υπάρχει και κάτι τρίτο για τη Μαρία των Μογγόλων. Το μοναστηράκι που έφτιαξε όταν γύρισε χείρα από την Περσική Μογγολία το 1282 ή λίγο αργότερα, το έφτιαξε ενώ χείρα γύρισε το 1282, είναι το μοναδικό βυζαντινό κτίσμα, εκκλησιαστικό κτίσμα, εκκλησιαστικού χαρακτήρα κτίσμα, το οποίο συνέχισε να λειτουργεί μετά την άλωση, και η παράδοση λέει ότι ο Μεχμέτ ο Πορθητής έδωσε την άδεια στον Κάλφα αρχιτέκτονα Χριστόδουλο, που του έκτισε το Φατίχ Τζαμί στον τέταρτο λόφο της Κωνσταντινούπολης, του έδωσε την άδεια να συνεχίσει να λειτουργείται, γιατί αυτή ήταν η ενορία της μητέρας του Χριστόδουλου, του Κάλφα. Είναι λοιπόν το μοναδικό από τα βυζαντινά μνημεία που συνέχισε να λειτουργείται ως εκκλησία μέχρι σήμερα. Υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως, στην περιφέρεια Φαναρίου Κερατίου Κόλπου. Η Μαρία λοιπόν έχει ένα κτίσμα. Και αυτό το κτίσμα είναι δικό της. Εκεί έζησε 20 ή 30, 35 ίσως χρόνια, ένα μικρό μοναστηράκι με μεγάλα γύρω κτήματα, μια μικρή εκκλησία, η οποία έχει υποστεί κάποιες προεκτάσεις, επισκευές κτλ. Κτλ. Στη διάρκεια των αιώνων, αλλά είναι ζωντανή, λειτουργείται, είναι ανοιχτή. Μπορείς να μπεις εκεί που έζησε η Μαρία, μπορείς να προσευχηθείς εκεί που προσευχόταν η Μαρία, μπορείς να ανάψεις ένα κερί, περίπου μπορείς να κάνεις τις ίδιες κινήσεις που έκανε η Μαρία. Έτσι. Και αυτή είναι η συνέχεια μέσα σε αυτόν τον κόσμο του Βυζαντίου. Είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να νιώθουμε αυτήν την συνέχεια. Μου το λέγανε και το είδα, το διαπίστωσα αυτό, στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, όταν έγινε η έκθεση το 1998, The Glory of Byzantium, και εκεί ήρθε όλος ο ελληνικός κόσμος από όλα τα μέρη της Αμερικής, ερχόντουσαν με πούλμαν και πραγματικά, ξέρετε, μπαίναν στο Μητροπολιτικό Μουσείο και προσκυνούσανε την Αγία Εκατερίνη, διότι αυτό ήταν δικό τους πράγμα. Ενώ ο Ερμής του Πραξιτέλη, ας πούμε, είναι ένα ξένο πράγμα για αυτούς. Δεν σημαίνει τίποτε ότι εμείς λέμε, ξέρετε, αυτό είναι ελληνικό, το έφτιαξε ο Πραξιτέλης, είναι ο Ερμής κτλ. Εκεί που μπορείς πραγματικά να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου, είναι σε όλη αυτή την παράδοση που έρχεται τα δύο τελευταία χρόνια και φτάνει ως εμάς. Και η Μαρία με το μουχλιό
το μικρό αυτό μοναστηράκι πάνω από το φανάρι, πραγματικά μου έδινε τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε σε έναν κοινό τόπο. Χωρίς υπερβολές, χωρίς να λειτουργούν φαντασίες κτλ. Δεν είμαι καθόλου υπέρ της φαντασίας. Σε όλη μου τη ζωή έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να σταθώ στα ιστορικά στοιχεία. Γι' αυτό ίσως δεν μπορώ να απογειωθώ προς τη λογοτεχνία, γιατί πάντοτε έχω τον φόβο ότι δεν πρέπει να ξεφύγω από τα ιστορικά δεδομένα. Είμαι λάτρης της λεπτομέρειας, γιατί πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες δημιουργούν τον πλούτο του ιστορικού υλικού. Οι λεπτομέρειες επιβεβαιώνουν την συνέχεια στην ιστορία. Και ύστερα, η Μαρία των Μογγόλων έχει και ακόμα κάποια στοιχεία. Αυτά λοιπόν τα τρία στοιχεία νομίζω ότι είναι μοναδικά για πάρα πολλά πρόσωπα της ιστορίας. Θα λέγαμε ότι είναι ένα πλήρες αρχαιολογικό, αν θέλετε, ή ιστορικό έβριμα η Μαρία. Η Μαρία ζει την εποχή της Φραγκοκρατίας, γεννιέται το 1252, ένα χρόνο πριν από τον Μάρκο Πόλο, αλλά ταξιδεύει στον χώρο που γνώρισε ο Μάρκο Πόλο πολύ νωρίτερα. Γεννιέται λοιπόν στη Φραγκοκρατία, γεννιέται στο βασίλειο της Νίκαιας, στην αυτοκρατορία της Νίκαιας. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ευχάριστες στιγμές της βυζαντινής ιστορίας η Νίκαια. Γεννιέται την εποχή που έχουν ήδη επικρατήσει οι Τούρκοι, ή μάλλον που διαφαίνεται ότι οι Σελτζούκοι Τούρκοι της Μικράς Ασίας, αλλά και οι Τουρκομάνοι που τους ακολουθούν, θα είναι το μέλλον της Δύσης της Ανατολής. Και αυτό νομίζω ότι με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, γιατί όπως και να το κάνουμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, τα τελευταία 1000 χρόνια και κυρίως τα τελευταία 700 χρόνια, η Ανατολή ολόκληρη κυριαρχείται από τους Τούρκους. Αυτό κλείνουμε τα μάτια, δεν το βλέπουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Για σκεφτείτε ότι όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν είχαν έδρα τουρκολογίας, ότι έπρεπε να φτάσουμε, δεν ξέρω, στις παραμονές του 21ου αιώνα για να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα τουρκολογίας στην Ελλάδα. Και το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα, που τα Ιόνια νησιά δεν είχαν δει Τούρκο, δηλαδή έπρεπε το κιάλι να βλέπεις τον Τούρκο στην Ήπειρο απέναντι. Δηλαδή αυτό, δεν ξέρω, χιούμορ είναι, καλό είναι να έχει καμιά φορά και η παιδεία χιούμορ, δεν είναι κακό. Αλλά έτσι, ναι, οι Τούρκοι δεν υπάρχουν. Είναι μια κακή παρένθεση, ας πούμε, δεν ξέρω τι, και τα λοιπά, που φυσικά δεν τους σπουδάζουμε, δεν τους μαθαίνουμε, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν αυτό, δεν εκείνο. Ναι, είναι άγνωστον. Είναι η αθηναϊκή αντίληψη που σας έλεγα πριν. Ναι. Τα Σεπτεμβριανά δεν γίνανε γιατί δεν το έγραψε η εφημερίδα, ας πούμε. Κάπως έτσι, αυτό είναι. Ναι, οπότε και η Κωνσταντινούπολη είναι ένας ωραίος αρχαιολογικός χώρος. Πληρώνεις εισιτήριο και περπατάς. Έτσι λοιπόν, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Μαρία, γιατί πραγματικά στην εποχή της τελειώνει μια πολύ μακριά ιστορία. Τελειώνει στην πραγματικότητα η γενεσιουργός ιστορία της Ανατολής. Και από εκεί και πέρα θα ζήσει η Ανατολή υπό την κυριαρχία των Τούρκων, οι οποίοι απλώνονται από τις στέπες της Ασίας έως τα Βαλκάνια και από τη Μαύρη Θάλασσα, τον νότο της σημερινής, ας πούμε, Ουκρανίας και Ρωσίας, έως την Αίγυπτο. Είναι ταυτόχρονα όλοι αυτοί. Έτσι, μετά τους Σελτζούκους έχουμε τους Μαμελούκους Τούρκους στην Αίγυπτο. Άλλο αυτό. Ούτε γνωρίζει τίποτα για τους Μαμελούκους Τούρκους. Θα μου πεις για τους Σελτζούκους γνωρίζουμε, πέραν των απαράδεκτων πραγμάτων που έλεγε ο Αλής του Μνήμης Αρχιεπίσκοπος για τους Σελτζούκους. Δεν ξέρουμε τίποτα για τους Σελτζούκους. Αλλά τίποτα, τίποτα. Και φυσικά για τους Οθωμανούς. Η Μαρία λοιπόν ζει ακριβώς σε αυτό το τέρμα μιας πολύ μεγάλης ιστορίας που κλείνει για να ανοίξει ένα κεφάλαιο, ένα καινούριο κεφάλαιο της ιστορίας, στο οποίο θα κυριαρχήσουν οι τουρκικοί λαοί της Ασίας που έχουν εγκατασταθεί στην Δύση της Ανατολής.
Και από αυτή την άποψη επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, φραγκοκρατία από τη μια μεριά και επικράτηση των Τούρκων από την άλλη, θα διαμορφωθεί ο νέος ελληνισμός που έχει ήδη γεννηθεί ίσως τον καιρό των Κομνηνών ή κατά σβορώνω τον 10ο αιώνα στο Άγιον Όρος, δεν έχει σημασία, διαμορφώνεται σε εκείνα τα χρόνια σιγά σιγά ο νέος ελληνισμός. Άρα θα έλεγα ότι είναι μια εποχή πραγματικά που μπορεί κανένας να αναζητήσει τις ρίζες του πολιτισμού του. Η Μαρία λοιπόν έχει πάρα πολλά στοιχεία που με βοήθησαν πάρα πολύ για να πω αυτή την ιστορία που ήθελα να πω. Η ιστορία που ήθελα να πω είναι διπλή. Η μία είναι ακριβώς αυτή η εποχή, είναι όλα αυτά που αναζητάει κανένας. Η άλλη ιστορία που δένεται κατά κάποιο τρόπο είναι η προσέγγιση της ιστορίας. Και η τρίτη ιστορία είναι οι γυναίκες στην ιστορία. Αυτές οι γυναίκες για τις οποίες δεν μίλησε ποτέ κανένας και που σε αυτές στην πραγματικότητα ή μάλλον αυτές στην πραγματικότητα διαπλάθουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων, διαπλάθουν και αποτελούν τις πατρίδες, τις μήτρες, τις αγκαλιές, τις μνήμες, τις νοσταλγίες, την διαφορετικότητα και τις ομοιότητες των ανθρώπινων κοινωνιών. Δεν ξέρω πόσα πολλά οφείλουμε στις γυναίκες, πάντως σίγουρα η σιωπή τους ταιριάζει ίσως, γιατί είναι τέτοια η δυναμική τους, που ήταν πολύ δύσκολο να τολμήσει κανένας να μιλήσει για τις γυναίκες. Οι γυναίκες λοιπόν. Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο είχε απήχηση, δεν εννοώ εμπορική επιτυχία, αλλά είχε απήχηση ακόμα περισσότερο σε έναν κόσμο που μπόρεσε να ταυτιστεί, κυρίως σε έναν γυναικείο κόσμο που μπόρεσε να ταυτιστεί περισσότερο με την μία ή την άλλη ηρωίδα του βιβλίου, που εν τέλει κάποια στιγμή δύσκολα μπορείς να τις ξεχωρίσεις την μία από την άλλη. Και θέλω ακόμα να πω ότι όταν μου προτάθηκε να γράψω αυτό το βιβλίο, ηλικιακά είχα προσεγγίσει πολύ περισσότερο τη Μαρία της Μονής της Χώρας, η οποία είναι μια κυρία στην τρίτη ηλικία, κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, βασανισμένη, πονεμένη, αλλά κυρίως η ηλικία της ήταν κάτι που μας έφερνε ακόμα πιο κοντά. Είναι δύσκολο μια ζωντανή δραστήρια γυναίκα Αθηναία 30 χρονών να καταλάβει μια κυρία σε ένα ψηφιδωτό που τις χωρίζουν 700 χρόνια. Όμως αυτά τα 700 χρόνια, όσο περνούσε ο καιρός, μίκρεναν στην πραγματικότητα, συρρυκνώνονταν, ώσπου κάποτε, πολλές φορές, ένιωθα ότι είμαστε λίγο πολύ ένα. Και νομίζω ότι η φράση κλειδί του βιβλίου παραμένει, εάν ποτέ συγχώρεσε η Μαρία τον πατέρα της που την έστειλε στους Μογγόλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ξήθηκαν πολλές πληγές απόψε. Η παθητική φωνή δεν μ' αρέσει, αλλά δεν βρίσκω ευστοχότερο τρόπο να το διατυπώσω. Η πρώτη που με αφορά περισσότερο είναι η ανεπάρκεια του χώρου και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και εκ μέρους του ΜΙΕΤ για την ταλαιπωρία όσων όρθιοι παρακολούθησαν όλη την εκδήλωση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας και το υπόγειο του χώρου. Και σύντομα, δεν ξέρω πόσο σύντομα, που μέχρι τώρα φιλοξενεί, το λέω μεταξύ μας, σας κλείσει λίγο η πόρτα,
φιλοξενεί θηρίδες της Ευρωφυλακίου της Τράπεζας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε όλο το χώρο, προτιμήσαμε να έχουμε έστω το ισόγειο για να φτιάξουμε το βιβλιοπωλείο. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Ζευγουλά που απόψε μου αποκαλύφθηκε και ως συγγραφέας. Να ευχαριστήσω τη Βάνα Χαραλαμπίδου εγνωσμένης ευγλωτίας και να θερμοευχαριστήσω, φαντάζομαι εκ μέρους όλων σας, την Μαριάννα Κορομιλά για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε, δίνοντας σε όσους δεν ξέρουν και μια εικόνα του πώς γίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είχα συνέχεια την αίσθηση ότι αυτό που λείπει είναι ένα τζάμι διαχωριστικό και ένας ηχολήπτης. Νομίζω ότι όλες, και μουσική φυσικά, νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες συνθήκες εκπληρώνονταν. Όπως αντιλαμβάνεστε, η στενότητα του χώρου δεν μας επιτρέπει να έχουμε και μπουφέ. Γι' αυτό θα ζητήσω την υπομονή σας για 2-3 λεπτά, όσο χρειάζεται για το ειδικευμένο στα ταχυδακτυλουργικά προσωπικό του κέντρου να μετατρέψει το τραπέζι του πάνελ σε μπουφέ. 2-3 λεπτά και θα δοκιμάσουμε το ρεβιθόψωμο του κυρίου Ζευγουλά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.